την άμεση πληροφόρηση, την πρώτη γνώμη, την γνώση την έχουν τα στελέχη της παράταξης που είναι στην Εξεταστική Επιτροπή. Και πρέπει να μας πούν ποιο είναι το πόρισμα που έχουν καταλήξει ότι είναι το σωστό πόρισμα σε σχέση με αυτά που έγιναν για το Βατοπέδι. Στη συνέχεια, ερχόμαστε εμείς οι υπόλοιποι, που αφού ενημερωθούμε, πλάι στην ενημέρωση που ήδη μαζεύουμε, συγκεντρώνουμε και συζητήσουμε μέσα στην παράταξη, θα είμαστε κι εμείς οι φορείς της άποψης, της ορθής άποψης για το τι πρέπει να γίνει. Και τέταρτον, φίλες και φίλοι, και σοβαρότερο και σπουδαιότερο, είναι να συνειδητοποιηθεί ότι η απόφαση για την προανακριτική για το Βατοπέδι λαμβάνεται μεν από τη Βουλή, αλλά τα κριτήρια της είναι πρωτίστως νομικά και δευτερευόντως πολιτικά. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκαν με δόλο αδικήματα να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή. Δεν προέκυψαν τέτοια ζητήματα. Τότε όχι προανακριτική επιτροπή. Προέκυψαν για κάποιους, όχι για κάποιους άλλους. Η κρίση μας πρέπει να είναι ακριβοδίκαιη. Μας έχει μάθει πάρα πολλά για το θέμα αυτό ο ιδρυτής μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και τη διδαχή του και τη διδαχή του πρέπει να την αξιοποιήσουμε, γιατί αυτή, πέρα από πρόσκαιρες αντιδράσεις του κόσμου, θα οριστικοποιήσει την άνοδο, την αύξηση της αξιοπιστίας μας στις δημοσκοπήσεις, στην αρχή και στη συνέχεια στην κάλπη. Πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Δεν είμαστε κόμμα εισαγγελέων. Το έχουμε πει μαζί και πρώτων εκλογών του 2004 και μετά τις εκλογές του 2004. Εμείς δεν διώκουμε ποινικά για να χτυπήσουμε πολιτικά. Εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία. Οι ένοχοι θα πληρώσουν, αλλά μόνον οι ένοχοι. Και κυρίες και κύριοι, αυτό θα υποσχεθεί. Το αν δηλαδή ο κόσμος πιστέψει ότι είμαστε ακριβοδίκαιοι. Αυτό θα μας βοηθήσει, θα υποσχεθεί σε εμάς ότι τον πρώτο καιρό που θα αναλάβουν η παράταξή μας, η Δημοκρατική Παράταξη, στα χέρια της, τις τύχες του κόσμου, δεν θα έχουμε τις συνήθεις μεταξύ των πολιτικών προστριβές που αλλάζουν την πολιτική ημερήσια διάταξη του τόπου, και αντί ο κόσμος να ακούει εμάς για τα προβλήματά του, μας ακούει να τσακωνόμαστε ποιος είναι περισσότερο και ποιος είναι λιγότερο έντιμος. Τέλος με αυτά. Ο τόπος χρειάζεται την πολιτική, χρειάζεται τη δημοκρατία για το καλό του. Δεν χρειάζεται την πολιτική για να στείνει πασαρέλες ενδυμότητας από τις οποίες περνούν οι άνθρωποι, λανσάρονται ως ένδυμοι και στη συνέχεια η ζωή αποδεικνύει άλλα πράγματα. Ο κόσμος χρειάζεται να είμαστε αξιόπιστοι, και αυτή την αξιοπιστία θα την αυξήσουμε στο μέτρο που και στο παράδειγμα που μας δίνει η ζωή αυτές τις μέρες φερθούμε όπως πρέπει και όπως έως τώρα έχουμε φερθεί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί αγαπητές συνάδελφοι στην Βουλή των Ελλήνων, που μου κάνατε την τιμή να είστε απόψε εδώ, και σας ευχαριστώ όλους και όλες από την καρδιά μου και τους συναδέλφους μου και εσάς τις φίλες και τους φίλους μου. Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να σταθούμε άλλο στα Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος το λέει. Δεν μας χρειάζεται για να του πούμε γιατί δεν είναι καλή. Χρειάζεται ο κόσμος όμως απολύτως και απαραίτητος τον δικό μας πολιτικό λόγο για αυτά που πρέπει να κάνουμε, για αυτά που έχει ανάγκη η χώρα. Είστε έτοιμοι, μας λένε. Ναι, απαντάμε. Εμείς εδώ όμως που μαζευτήκαμε για να μιλήσουμε λόγο πολιτικό, πρέπει να πούμε τι εννοούμε. Πρέπει να βάλουμε στα επιχειρήματά μας αρκετά επιχειρήματα με τα οποία θα μπορούμε να μιλήσουμε στον χώρο δουλειάς. Θα μπορούμε να μιλήσουμε στο πεδίο των κοινωνικών μας συναναστροφών. Θα μπορούμε να μιλήσουμε οπουδήποτε βρισκόμαστε και η συζήτηση πηγαίνει προς την πολιτική.
θα μπορούμε να μιλήσουμε όταν οι εκλογές πλησιάζουν, να έρθουν και χρειαστεί να πούμε. Και αν αφήσουμε όλα για το τέλος, τότε δεν θα τα προλαβαίνουμε. Τώρα λοιπόν είναι η κατάλληλη ώρα. Μπορείτε να λέτε άφορα. Ξεκινώντας, όταν σας λένε είστε έτοιμοι, τι κάνετε. Η πρώτη απάντηση που μπορεί να δώσετε χωρίς κανείς να μπορεί ούτε να σας ειδονευτεί, ούτε να σας πει ότι λέτε ψέματα. Να πείτε ότι 4 χρόνια προετοιμασίας μας, ως κόμματος της αντιπολίτευσης, 2004 έως 2007, Σεπτέμβριο, 3,5 χρόνια, εμείς δουλέψαμε, κάνουμε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι μία βάση. Αν μας πούνε είναι έγκυρο απολύτως σήμερα, μπορούμε να επιφυλαχθούμε. Όχι, αλλά είναι μία βάση. Έχουν μεσολαβήσει τόσα και τόσα. Πρέπει πολλά πράγματα να τα προσαρμόσουμε. Συνεπώς, έχουμε τη βάση, αλλά δεν τελειώσαμε. Έχουμε κι άλλη δουλειά να κάνουμε. Δεύτερον, κυρίες και κύριοι, πέραν αυτής της βάσης, η ζωή έφερε μπροστά μας θέματα πολλά. Αυτούς τους 14 μήνες μετά τις εκλογές του 2007, πολλά θέματα. Και το Πασόκ αντέδρασε. Είπε πράγματα. Εγώ θέλω να θυμίσω πρόσφατα πράγματα. Τις προτάσεις που έχουμε κάνει για στοχευμένες πολιτικές εκεί που ο κόσμος έχει ανάγκη. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αλληλεγγύη για την καταπολέμηση της φτώχειας. Αλληλεγγύη στους φτωχότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την έρημνα του κράτους και των πολιτικών του κράτους. Την επιστροφή, την αύξηση της επιστροφής του ΔΠΑ στους αγρότες. Τα μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών, ορισμένα από τα οποία αποδέχθηκε και η Νέα Δημοκρατία ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση και κάποια από αυτά τα υιοθέτησε. Την αγωνία μας και τον αγώνα μας και τις προτάσεις μας για τον περιορισμό της ακρίβειας που έχει πραγματικά περιορίσει το εισόδημα, που έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα στον κόσμο και για την οποία ακρίβεια συζητάμε όλοι, ώρες πολλές, αλλά κάπως θεωρούμε ότι αυτά δεν είναι για τους πολιτικούς. Αυτά γίνονται μόνα τους. Πολιτική είναι για άλλο. Παναγιώτης Γουρίδης, ευχαριστώ φίλε μου που είσαι εδώ. Αυτό εμείς το αντιμετωπίσαμε πιο υπεύθυνα. Καταθέσαμε μια σειρά από προτάσεις. Και όλα αυτά τα έχουμε πει. Τα έχει πει ο Παπανδρέου στη Βουλή. Τα έχουμε πει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κάνουμε περιοδίες πια σε όλη τη χώρα σε εβδομαδιαία βάση. Έχουμε μιλήσει. Τα έχουμε κοστολογήσει. Ορισμένα αυτά έχουν γίνει και προτάσεις νόμων, έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Και δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω γιατί είναι δουλειά μας. Είναι προσφορά μας. Είναι ΠΑΣΟΚ αυτά. Εμείς τα έχουμε πει. Είναι όμως κάποιο.